ο ρέφερι ο Πάρης ο Καλατζίδης θα διευθύνει αυτή τη φιλική συνάντηση από την δεξιά πλευρά, όπως βλέπετε, με τις πορτοκαλί εμφανίσεις είναι η ομάδα του Εύρου Σουφλίου και με τις μπλε εμφανίσεις η ομάδα του Ορέστη Ορεστιάδας. Ξεκίνησε το παιχνίδι και κοντά, πολύ κοντά στο 1-0, πολύ κοντά στο 1-0 έφτασε με τον Αράλη τον Παναγιώτη. Στην καρδιά πετάχτηκε εκεί ο Ράλης. Τις γροθιές ο Γαλής. Ξέφυγε από τον Γκάζο και εδώ ίσως έχουμε κάποιο πέναλτι. Όχι. Παίζεται, λέει ο Πάρης ο Καλατζίδης. Θέλει να διώξει και πολύ κοντά στο 0-1. Άλλη μια καλή ευκαιρία για τον Ορέστη Ορεστιάδας. Και το πέναλτι για τους φιλοξενούμενους. Ο Πετρόπουλος ο Κυριάκος είναι αυτός που ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι. Να δούμε, παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Σοφοτάσιος και από την άλλη πλευρά η μπάλα, από την άλλη ο τερματοφύλακας και το 0-1 στο 22ο λεπτό. Στο παιχνίδι, το πρώτο για την ομάδα σας και για τον Εύρο Σουφλίου και για εσάς. Πώς το είδες το παιχνίδι? Ένα ωραίο παιχνίδι, ευκαιρία και εμείς να ξεπιαστούμε λίγο από την προπόνηση. Ήταν ένα καλό φιλικό, 2-2, ωραίο θέαμα. Στο πρώτο ήμουν ήμασταν αρκετά καλοί. Νομίζω ότι κάναμε αυτά που μας ζήτησε ο προπονητής, όσο μπορέσαμε τουλάχιστον, γιατί τα πόδια είναι βαριά ακόμη. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ακόμη 40 μέρες έχουν μείνει. Σιγά σιγά θα βρούμε τον ρυθμό μας. Πώς πηγαίνει η προετοιμασία σας? Από θέμα τραυματισμών, από... Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε τραυματισμούς. Γίνεται καλή δουλειά. Όλα τα παιδιά προσπαθούμε. Θα δείξει στην πρεμιέρα. Εκεί θέλουμε να είμαστε εμείς δυνατοί και εκεί θα πρέπει να είμαστε εμείς. Ευκαιρία μια που και πέρυσι ήσουν και πρόπερσι στην ομάδα. Φέτος η ομάδα φυσικά θέλει το στόχο πάντα να πάρει το πρωτάθλημα, να ανεβείται σε γάμα εθνική. Είναι εφικτός? Φυσικά και είναι εφικτός. Ο Ορέστης και πέρυσι και πρόπερσι πάλιψε ρεαλιστικά για το πρωτάθλημα. Το χάσαμε ειδικά πέρυσι στις τελευταίες αγωνιστικές. Όπως είδαμε όλοι στο μάτι μέσα στο δημότυπο και αυτό μέσα στα τελευταία λεπτά. Φέτος είναι μια καινούργια ομάδα. Ο στόχος είναι πάντα η γάμα εθνική. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Θα είναι ο αρρωγός για να ανεβούμε στη γάμα εθνική. Όλοι μαζί μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλη τη δουλειά αυτή που κάνετε στα γήπεδα. Νομίζω ότι η προσπάθειά σας είναι πάρα πολύ καλή και το έχει ανάγκη ο νομός. Και εμείς αυτό θέλουμε, να ανεβάσουμε το επίπεδο, να ανέβει η ομάδα γάμα εθνική, γιατί το έχει ανάγκη ο Βόρειος Εύρος κυρίως. Γιατί είδαμε ο Εθνικός, οι πιο κάτω ομάδες της Αλεξανδρούπολης είχαν ομάδες γάμα εθνική, έχουν περισσότερο κόσμο, μπορούν να το παλέψουν καλύτερα. Εμείς έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη, ο κόσμος είναι ποδοσφαιρόφιλος θα έλεγα, και έχει ανάγκη αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες της γάμα εθνική. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το 2-2 εδώ στο δημοτικό στάδιο του Σουφλίου με από τον Τσουμπανούδη. Πήγαμε καλά, δείξαμε κάποια πράγματα πολύ λίγα γιατί είμαστε στην 10η μέρα. Λογικό. Προσπαθήσαμε αρκετά, το σκορ βγήκε, δεν έχει σημασία νομίζω κιόλας στις αρχές.
κάποια τρεξίματα. Το σημαντικό είναι να δέσουμε σαν ομάδα και να μην χτυπήσει κανείς, να μείνουμε υγιείς όλη την προετοιμασία, γιατί είναι αρκετά δύσκολη και πρέπει να παλέψουμε. Είδαμε αρκετούς παίκτες από την Ακαδημία του Σοφίου, από την Ακαδημία του Εύρου. Αυτό ήταν κάτι το ευχάριστο. Μπήκανε, σωματώθηκαν στη μεγάλη ομάδα. Το μέλλον της ομάδας, ναι, είναι τα παιδιά. Είναι παιδιά όπως ο Λαζίδη που σκόραρε, ο Κρικέλας, ο Σοφοστάτσιος, ο Σιούς, είναι πολύ. Είναι χαρά για όλους εμάς, και εγώ δεν είμαι μεγάλος, 19 χρονών είμαι. Ακριβώς. Είναι χαρά για όλους εμάς και για τον Εύρο να βγάλει άλλη μια γενιά, όπως ήταν η γενιά του Μπάμιου, του Εφρεμίδη, του Πετκίδη, να βγάλει άλλη μια τέτοια γενιά, να οδηγήσει τον Εύρο εκεί που ανήκει, εκεί που πρέπει να είναι. Η ομάδα πώς θα είναι φέτος? Η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και θα στοχεύσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Είδαμε τον Ορέστη, ο οποίος κυνηγάει το πρωτάθλημα, και νομίζω το κοντράραμε στα ίσια, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αν και μας αδικεί λίγο το σκορ, μπορούσαμε να κερδίζουμε. Θα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα και φέτος. Ένα μήνυμα για τον κόσμο του έδωσε εσύ. Να είναι δίπλα μας, γιατί το αξίζουμε. Αξίζουν. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κότσε ένα παιχνίδι, τελείωσε εδώ στο Σουφλί, 2-2. Φυσικά το αποτέλεσμα δεν μετράει. Πρώτο παιχνίδι για την φετινή σεζόν. Τα συμπεράσματά σας. Κοιτάξτε, επειδή το πρώτο φιλικό πάντοτε, όπως και τα επόμενα δύο, προσφέρονται για να παίξουν όλα τα παιδιά, προσφέρονται για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λιγάκι από τον κουπιαστικό ρυθμό των προπονήσεων και για να μπορέσουμε να δούμε κάποια πράγματα. 4-5 πράγματα που ζητάμε στις προπονήσεις, αν μπορούν να βγουν και στο γήπεδο. Πράγματι, για τα πρώτα 50, 60, 65 λεπτά ήμασταν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, κυρίως μεσοπιθετικά, αρκετά έτσι καλή για την περίοδο και την εποχή, γιατί έχουμε μόνο 2 εβδομάδες προετοιμασία. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι με τις πολλές αλλαγές, διότι πρέπει να δώσουμε χρόνο σε όλα με όλα τα παιδιά, η ομάδα δεν ήταν ομοιογενής. Χάσαμε 2 φάσεις, έβαλαν 2 ωραία γκολ οι αντίπαλοι. Δεν με απασχολεί τόσο το σκορ όσο αυτά που θέλαμε να δούμε. Για τα 2/3 του παιχνιδιού είδαμε ωραία πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι λογικό να μην έχουμε αυτά που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα, γιατί ήταν 11 καινούργιοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προσπαθούν σιγά σιγά να μπουν στο ρυθμό που λέγεται Ορέστης, και εννοείται τα παιδιά του παιδικού, να τους δώσουμε τα 4 παιδιά του παιδικού τις ευκαιρίες για να μπορέσουν και αυτά να πάρουν τη χαρά και τον υδρότα της φανέλας που λέγεται Ορέστης. Διαμορφώσατε κάποια εικόνα όσον αφορά το βασικό κορμό που θα χτιστεί ο νέος Ορέστης? Κοιτάξτε, οι έμπειροι παίκτες μας δεν είναι πάρα πολλοί. Η αλήθεια είναι πως χωράει ακόμα μεταγραφική ενίσχυση, αλλά όποιους παίκτες και αν έχεις, όταν λέγεσαι Ορέστης, στόχος σου είναι να κερδίζεις. Αυτός είναι λοιπόν και ο δικός μας στόχος. Όχι βέβαια στα φιλικά, προς Θεού, αλλά ξέρουμε σε ποια ομάδα ήρθαμε, ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας και δεν το κρύβουμε ότι στόχος μας είναι να βγούμε. Τα παιδιά, τα 14-15 έμπειρα παιδιά, έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό εμένα μου δίνει θάρρος, γιατί βλέπω ότι μπορούν και ανταπεξέρχονται σε αυτά που ζητάμε στο γήπεδο. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει υπομονή από εμάς, υπάρχει μεγάλη διάθεση για δουλειά και στόχος μας ξεκάθαρα είναι κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Τα δύο παιδιά από τη Βουλγαρία έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα? Ακόμα είναι λίγο νωρίς. Η αλήθεια είναι πως τον πρώτο καιρό πηγαίνουν ερχόντουσαν, γιατί είναι πολύ κοντά η πόλη του Βίλεγκρατ. Τώρα πλέον μένουν μόνοι μας στην πόλη της Ορεστιάδος εδώ και 9 μέρες. Λοιπόν, έχουν κάνει φίλους μας στην ομάδα. Προσπαθούν να μάθουν ελληνικά. Ευτυχώς γνωρίζουν άριστα αγγλικά, οπότε μπορούμε και επικοινωνούμε. Βλέπετε ότι είναι ποιοτικοί παίκτες και ότι θα μας βοηθήσουν αρκετά. Και ένα τελευταίο, η προετοιμασία μέχρι τώρα πάει καλά? Πώς πάει? Δόξα τω Θεώ, από τη στιγμή που δεν έχουμε τραυματισμούς, λέμε ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Στόχος μας είναι, τώρα που θα ανεβάσουμε ρυθμό σιγά σιγά, να αποφύγουμε πρώτα τους τραυματισμούς και να αυτοί οι αυτοματισμοί που βγάλαμε σήμερα σιγά σιγά να αυξάνονται. Οι 2 να γίνουν 3, οι 3 να γίνουν 4. Το επόμενο φιλικό ποιο είναι, Κότς? Την επόμενη Τετάρτη πάμε Καστανιές.